Κώστας Αξελός, τα αποσπάσματα του κόσμου. Από μαγνητοφώνηση επιμέλεια Κωνσταντίνος Σύρμος. Αυτόν τον κόσμο που είναι για όλους, ούτε κανείς Θεός, ούτε άνθρωπος τον έκανε, αλλά ήταν από πάντα και είναι και θα είναι αιώνια φωτιά, που ανάβει με μέτρο και σβήνει με μέτρο. Ηράκλητος. Παρίσι, 1992. Το πρόβλημα της καταγωγής της σκέψης είναι ένα από τα κεντρικότερα προβλήματα της ίδιας της σκέψης. Τα μικρά παιδιά συνηθίζουν να ρωτάνε πώς γεννιούνται τα παιδιά. Τα ενήλικα παιδιά, οι σκεφτόμενοι άνθρωποι, ρωτάνε πώς άρχισε η σκέψη. Υπάρχει μία, η πρώτη, η ευρωχριστιανική εκδοχή, ότι η σκέψη άρχισε με το περίφημο μήλο, αφού κόπηκε και φαγώθηκε από το δέντρο της γνώσης, και ότι η σκέψη αρχίζει σαν γνώση και σαν κατάρα. Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Γενέσεως. Εάν δεν παραδεχθεί κανείς αυτήν την μυθολογική προοπτική, θα έλεγα ότι η σκέψη εισβάλλει στο σύμπαν σαν μια καταστροφή. Την λέξη καταστροφή την παίρνω εδώ στην αρχαία ελληνική έννοια. Σαν μια στροφή, σαν κάτι που οδηγεί κάπου, σε μια λύση είτε θετική είτε αρνητική. Η καταστροφή, δηλαδή αυτή η ριζική στροφή που είναι η σκέψη, είναι αυτό που έκανε το ζώο άνθρωπο. Έχουμε βέβαια σήμερα μια νέα καταστροφή που μας απειλεί, την μη σκέψη. Θα μπούμε σε εποχές μακρινές, όπου δεν θα σκεφτόμαστε. Αλλά οσότου γίνει αυτό, και αν γίνει αυτό, δεν πάβει να μας απασχολεί το πρώτο ερώτημα που θέσανε οι πρώτοι Ευρωπαίοι στοχαστές. Το τονίζω, οι πρώτοι Ευρωπαίοι στοχαστές, ο Ηράκλητος και ο Παρμενίδης. Τι το «ον», ποιος ο λόγος του «όντος»? Αυτό το ερώτημα έχουμε να το ξαναπάρουμε στα χέρια μας, να το ξαναδουλέψουμε, αλλά όχι όπως το δούλεψαν αυτοί, αλλά με το δικό μας τρόπο. Μέσα μας είναι ίδια, ζωντανό και νεκρό, ξύπνιο και κοιμισμένο, νέο και γυραιό, γιατί αυτά όταν μεταβάλλονται είναι εκείνα και εκείνα, όταν με τη σειρά τους μεταβάλλονται είναι αυτά. Ηράκλητος. Τους προσοκρατικούς τους πήραμε από μία εποχή και πέρα, το 19ο αιώνα, σαν αντικείμενο σκέψης, και ο ένας τους μετέφραζε και τους ερμήνευε λογικά, ο άλλος ψυχολογικά, ο άλλος κοινωνιολογικά, ο άλλος αισθητικά, ο άλλος καλλιτεχνικά, και θα υπάρχουν και άλλοι τρόποι πρόσβασης. Όλοι αυτοί οι τρόποι παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον, απασχολούν και ορισμένους ερευνητές και φοιτητές, αλλά αστοχούν ως προς τον στόχο τους. Γιατί ο στόχος της σκέψης των προσοκρατικών, ιδίως του Ηράκλητου και του Παρμενίδη, είναι μια σκέψη που ξετυλίγεται πριν να αρχίσει η σκέψη να απλώνεται σε αυτά τα κανάλια της ψυχολογίας, της λογικής, της ηθικής. Η πρώτη σκέψη του μήλου δεν θα έπρεπε καν να ονομάζεται φιλοσοφία. Θα πρέπει να ονομάζεται η πρωταρχή της δυτικοευρωπαϊκής σκέψης. Θα πρέπει να επερωτάται διαρκώς, αλλά ως προς το δικό της ερώτημα. Θα έλεγα ότι όλη η σκέψη, προτιμώ τον όρο σκέψη σαν πιο γενικό από τον όρο φιλοσοφία,
από τον Παρμενίδη ως τον Χάιντεγκερ ήταν η απάντηση στο «τι τον». Στο ενδιάμεσο όμως αυτής της πορείας που κράτησε 2.500 χρόνια υπήρξανε εδώ και εκεί ο Ηράκλητος, ο Παρμενίδης, ο Χέγγελς ορισμένες στιγμές, ο Πασκάλ, ο Νοβάλης, ο Νίτσε, που δεν έστρεψαν όλη την προσοχή στο ερώτημα «τι τον». Για μένα προσωπικά, το πρόβλημα της σκέψης που μας απασχολεί εμάς τους ανθρώπους του τέλους του 20ου αιώνα είναι να σκεφτούμε μεν πώς σκέφτηκαν αυτοί το «ον», αλλά εμείς να μην μείνουμε κολλημένοι στο «ον» σαν το στρίδι στον βράχο του. Ή, έστω, να δούμε το «ον» σαν μία αιώνια κίνηση. Αλλά να θέσουμε ένα άλλο ερώτημα που ξεπηδάει και είναι πολύ βασικότερο. Πώς ξετυλίγεται ο κόσμος? Το «ον» είναι για μένα μία από τις φιγούρες, ένα από τα προσωπία του κόσμου. Αυτό που ο Ηράκλητος ονομάζει λόγος είναι αυτό που εμείς θα μπορούσαμε σήμερα να ονομάσουμε μαζί γλώσσα και σκέψη του ανθρώπου και του κόσμου, στο πιο απόλυτο και σχετικό με όλα τα πράγματα άνοιγμά του. Και χωρίς να δίνεται απάντηση στο τι είναι αυτός ο λόγος, γιατί η σημαντικότερη απάντηση που μας δίνει ο Ηράκλητος είναι ότι ο λόγος αυτός ταυτίζεται με τον χρόνο, με τον αιώνα και είναι σαν ένα παιδί που παίζει. Βρισκόμαστε δηλαδή μπροστά στην πιο αντιδικτατορική, αντιολοκληρωτική σχέση. Σκέπτεται το όλον, αλλά όχι ολοκληρωτικά. Ο χρόνος είναι ένα παιδί που παίζει ρίχνοντας ζάρια, ενός παιδιού η βασιλεία. Ηράκλητος. Σε έναν άνθρωπο που θα μου έλεγε ότι υπάρχει συνέχεια ανάμεσα στον Ηράκλητο Παρμενίδη και τον Πλάτωνα Αριστοτέλη, θα το απαντούσα όχι. Υπάρχει κυρίως ρήξη. Σε έναν άνθρωπο που θα μου έλεγε υπάρχει ρήξη ανάμεσα στον Ηράκλητο Παρμενίδη και τον Πλάτωνα Αριστοτέλη, θα έλεγα όχι. Αυτό που προσπαθώ να σκεφτώ είναι την συνοχή, τον χρόνο σαν ενότητα και ρήξη μαζί. Είναι απάνω στον ίδιο δρόμο, αλλά πάνω στον ίδιο δρόμο έχει γίνει μία ποιοτική αλλαγή, ούτε προς το καλύτερο ούτε προς το χειρότερο. Και περνάμε από μία αρχαϊκή περίοδο, η οποία δεν ξέρει τη λέξη φιλοσοφία ως ουσιαστικό, την οποία χρησιμοποιεί για πρώτη φορά ο Πλάτωνας και την κάνει σχολή. Σχολή που υποδιαιρείται στην λογική, στην φυσική και στην ηθική. Έτσι, θα τόνιζα περισσότερο το στοιχείο της ρήξης, αλλά της παραγωγικής ρήξης. Σαν ένα ζευγάρι δηλαδή που χωρίζει, αλλά παραμένει πάρα πολύ φιλικά δεμένο. Το παιχνίδι ως παιχνίδι του κόσμου είναι, θα μπορούσα να πω, ο άξονας της στοχαστικής μου προσπάθειας. Γιατί αυτό που κάνει πιο πολύ ο στοχαστής είναι να μένει μέσα σε μια στοχαστική προσπάθεια. Το παιχνίδι του κόσμου θα μπορούσα να το ονομάσω με τον ίδιο τρόπο παιχνίδι του χρόνου ή με τον ίδιο τρόπο μεταμορφώσεις αποσπασμάτων του όλου. Για να καταλάβουμε κάπως τι εννοώ ως παιχνίδι, πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος όλες τις ψυχολογικές κοινωνιολογικές ερμηνείες του παιχνιδιού που αφορούν τμηματικά παιχνίδια. Το φλερτ ή το φουτμπολ, ένας πόλεμος ή ένα μάτς τένις είναι τμηματικά παιχνίδια που γίνονται μέσα στον κόσμο, είναι δηλαδή ενδοκοσμικά. Εγώ μιλάω για ένα παιχνίδι που είναι το παιχνίδι του κόσμου του ίδιου, ο οποίος δεν υπόκειται
σε καμιά αρχή